Τα τατουάζ προκαλούν καρκίνο? Υπάρχει ημιμόνιμο τατουάζ? Μπορώ να κάνω μαγνητική αν έχω τατουάζ πάνω στο σώμα μου? Σήμερα θα διαλευκάνουμε όλους τους μύθους και τις πραγματικότητες που περιβάλλουν αυτό το μυστηριώδες τοπίο των τατουάζ. Φίλοι μου, καλωσορίσατε σε μια καινούργια τρίλεπτη τρίτη. Αν είναι η πρώτη σου φορά εδώ στην παρέα μας, είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης. Είμαι tattoo artist στο Νίκο Tattoo Crew Θεσσαλονίκης και αυτή είναι η εκπομπή Τρίλεπτη Τρίτη. Μια εκπομπή αφιερωμένη στις δικές σας ερωτήσεις, όπου δίνουμε απαντήσεις πάντα, μα πάντα, εντός 3 λεπτών. Τώρα βέβαια, αν σε ενδιαφέρουν τα τατουάζ, η τεχνική τους, η τέχνη γενικότερα και όλος αυτός ο χώρος, ο υπέροχος χώρος των τατουάζ, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή τώρα στο κανάλι και μαζί με το καμπανάκι θα ενημερώνεσαι πάντα για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω. Έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα από εσάς. Λοιπόν, σήμερα θα διελευκάνουμε όλα αυτά τα ερωτήματά σας. Σήμερα δεν θα απαντήσουμε μόνο μία ερώτηση. Θα απαντήσουμε πολλές, έτσι ώστε να διελευκάνουμε ποιες από αυτές είναι μύθος και ποιες πραγματικότητα. Πάμε να βάλουμε κλασικά και τυπικά 3 λεπτά στο χρονόμετρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και φύγαμε. Ωρε θεματάρα, δες εδώ πράγμα που έχω. Φρέσκο, σπαρταράι, αλλά πάρε. Λοιπόν, πρώτος μύθος, η πραγματικότητα. Θα μετανιώσεις το τατουά σου όταν θα γεράσεις. Κοίτα φίλε μου, είμαι σίγουρος πως μέχρι να γεράσεις θα έχεις μετανιώσει για πάρα πολλά πράγματα που έχεις κάνει ή δεν έχεις κάνει στη ζωή σου. Θα έχεις μετανιώσει γιατί ίσως να μπορούσες να χειριστείς διαφορετικά μερικές καταστάσεις, άλλες δεν σου βγήκαν, άλλες σου βγήκαν, αλλά πίστεψέ με, όταν θα γεράσεις, το τατουά σου θα είναι ένα από τα λιγότερο σημαντικά προβλήματά σου. Πολλές φορές φυσικά το τατουάζ γίνεται ένα μέρος του σώματός σου, ένα μέρος του χαρακτήρα σου, είναι κάτι που σου θυμίζει κάποιες συγκεκριμένες εποχές ή καταστάσεις που έχει ζήσει. Επομένως, δεν μπορεί κανείς να ξέρει αν θα μετανιώσει κάτι που έχει κάνει στα 30 του ή στα 20 του όταν θα γίνει 80. Εγώ το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι θα είναι ένας πολύ hip και trendy παππούς. Επομένως, θα έλεγα μύθος, αλλά εξαρτάται από το χαρακτήρα σου. Τώρα που άφησα τα χάπια μου, αν δεν μου αρέσει, θα το αφαιρέσω με λέιζερ. Ναι, σίγουρα φίλε μου. Μακάρι να ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα. Αν και στις μέρες μας ο κλάδος των Ινστιτούτων Αφαίρεσης Τατουάζ και μεγαλώνει, αλλά και η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς και έχει επέλθει σημαντική πρόοδος στην αφαίρεση των τατουάζ, είναι όμως μερικά θέματα τα οποία δεν κάνουν καθόλου εύκολη την υπόθεση αφαίρεσης τατουάζ. Ένα από αυτά είναι το υψηλό κόστος, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, είναι ιδιαίτερα δαπανηρή η διαδικασία αφαίρεσης ενός τατουάζ. Ασχέτως αν είναι κάτι μικρό. Το κόστος αφαίρεσης είναι αρκετά υψηλό. Και αυτό αν συνυπολογίσεις ότι θέλει πάρα πολλές συνεδρίες για να μπορέσεις να έχεις ένα καλό αποτέλεσμα αφαίρεσης. Δεν είναι μια και έξω, θα χρειαστεί ίσως και 10 συνεδρίες για να αφαιρέσεις ένα σχετικά εύκολο τατουάζ. Δεύτερον, πονάει πάρα πολύ. Η διαδικασία αφαίρεσης ενός τατουάζ με λέιζερ είναι μια ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία, που ίσως πολύ λίγοι θέλουν να υποστούν. Και επομένως, θεωρώ από όλους αυτούς που σκέφτονται ότι θα κάνω κάτι και αν δεν μ' αρέσει θα το αφαιρέσω, ένα συντριπτικά μεγάλο ποσοστό ποτέ δεν θα μπει στη διαδικασία του να το αφαιρέσει με λέιζερ. Επομένως, μύθος. Ένα καινούριο τατουάζ δεν πρέπει να βρέχεται καθόλου. Κοίτα, εν μέρει είναι αλήθεια ότι δεν θέλουμε να βρέχεται ή μάλλον να μουλιάζει ένα καινούριο φρέσκο τατουάζ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα βρέχεται και δεν πρέπει να καθαρίζουμε με νερό το καινούριο μας τατουάζ. Τι θα γίνει, θα πεθάνουμε από την πίχλα? Κοίτα, στην διαδικασία επούλωσης ενός τατουάζ μας ενδιαφέρουν 2 πράγματα. Πρώτον, και να μην ξεραθεί. Και τρίτον, πρώτον να το ενυδατώνουμε για να μην ξεραθεί το δέρμα. Αλλά και δεύτερον, να μην μπούμε στις συνθήκες που το δέρμα μας θα μουλιάσει. Δηλαδή, να μπούμε σε μια μπανιέρα, να πάμε θάλασσα, πισίνα, τζακούζι, σάουνα, υδρομασάζ. Τέτοιες καταστάσεις απαγορεύεται. Ωστόσο, ένα καινούριο τατουάζ θέλει τη φροντίδα του.
σαφώς θα το πλύνεις. Πάντα με ένα ύπου pH σαπούνι, δηλαδή ένα πράσινο σαπούνι ελιάς είναι ό,τι καλύτερο, ή μπεμπεδίστικα σαπούνια, δηλαδή ό,τι κάνει για μωρά, κάνει και για το τατουάζ μας. Σαφώς θα το πλύνεις. Εγώ θα πρότεινα και κάθε μέρα, δηλαδή μία φορά την ημέρα, καλό είναι να το πλένεις, να καθαρίζετε το δέρμα, αλλά μαλακά πράγματα, απαλά. Επομένως, ο μύθος του δεν κάνει το τατουάζ να βρέχεται, καταρρίπτεται. Θα αλλοιωθεί το σχέδιο του τατουάζ αν βάλω ή χάσω απότομα κιλά? Κοιτάξτε φίλοι μου, για να αλλοιωθεί ένα σχέδιο τατουάζ πάνω στο δέρμα μας, ή θα πρέπει να βάλουμε απότομα κιλά και να γίνουμε σαν τον μπάγκαλο, ή να χάσουμε κιλά και να γίνουμε όπως ο Πάνος Καμένος. Βέβαια, για να λέμε την αλήθεια, αν ένα σχέδιο έχει εξαιρετικά πολύπλοκη μικρή λεπτομέρεια, σαφώς όταν θα χάσουμε κιλά όλα αυτά θα συρρυκνωθούν, οι γραμμές θα ενωθούν, όπως και το αντίθετο, δηλαδή όταν θα βάλουμε απότομα κιλά, και μιλάω απότομα, δηλαδή να πας να γίνεις Mr. Olympia ενώ ήσουν τζιτζιφιόγκος, εκεί πέρα οι γραμμές θα απλώσουν, θα απομακρυνθεί κάθε γραμμή ή ο κάθε κόκκος χρωστικής ο ένας από τον άλλον. Οπότε ναι, αν έχει εξαιρετικά μεγάλη λεπτομέρεια το σχέδιό σου, μπορεί να υπάρξουν μικρές αλλοιώσεις. Επομένως, ισχύει υπό προϋποθέσεις. Μπορεί το τατουάζ να προκαλέσει καρκίνο? Ρε, τι είναι αυτά που λέτε? Θα με βγάλετε από τα ρούχα μου. Επιτέλους, είχα σκάσει κιόλας. Λοιπόν, τατουάζ και καρκίνος. Άκου να δεις πως έχουν τα πράγματα, φίλε μου. Μπορεί να έχει αποδειχθεί ότι το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει με τα τατουάζ. Θέλω να πω ότι δεν έχει δημοσιευθεί ποτέ καμία έρευνα η οποία να συνδέει τα τατουάζ με τον καρκίνο. Ωστόσο, οφείλω να πω ότι ουσιαστικά από το 2019 γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να νομοθετηθεί και να υπάρξει ένα regulation ως προς τις χρωστικές που επιτρέπεται και ποιες δεν επιτρέπονται μέσα στα χρώματα των τατουάζ. Αντιλαμβάνεσαι όμως ότι χρωστικές οι οποίες προέρχονται από χώρες όπως είναι η Κίνα, που δεν υπάρχει κανένα μέτρο σύγκρισης και ελέγχου, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Εγώ προσωπικά και όλοι οι συνεργάτες μου στον Νίκο Τατού χρησιμοποιούμε χρωστικές οι οποίες πιστοποιούνται με certificates. Δηλαδή υπάρχουν πιστοποιητικά για κάθε χρώμα, για κάθε απόχρωση που αναφέρουν όλα τα συστατικά που υπάρχουν μέσα σε αυτές τις χρωστικές. Αποτελούνται κυρίως από αμερικάνικες εταιρείες και ευρωπαϊκές εταιρείες, οι οποίες είναι αναγκασμένες από την νομοθεσία να αναγράφουν όλα τα συστατικά που υπάρχουν μέσα στα φιαλίδια αυτά των χρωστικών. Τώρα, ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα όμως, που αφορά τους δερματικούς τύπους καρκίνου, κυρίως το λεγόμενο μελανόμα, μάλλον το πούμε αλλιώς. Αν στο δέρμα σου δημιουργηθεί ή αναπτυχθεί κάποιο καρκίνωμα, δερματικός καρκίνος δηλαδή, και έχεις ένα τατουάζ το οποίο σκεπάζει εκείνη την περιοχή, οπτικά τουλάχιστον δεν θα μπορείς να διακρίνεις τη διαφορά ή την αλλίωση του δέρματός σου για να μπορείς να κάνεις κάποιες εξετάσεις και να διαπιστωθεί αν όντως είναι καρκίνος ή όχι. Τα τατουάζ δυσκολεύουν την οπτική αναγνώριση των καρκινωμάτων αυτών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα τατουάζ προκαλούν το συγκεκριμένο καρκίνο. Οπότε, φίλοι μου, καλό είναι να μην συνδέουμε πράγματα αν δεν υπάρχει μια επιστημονική απόδειξη πίσω από αυτά. Υπάρχουν πολλοί γιατροί που μπορεί να εκφέρουν κάποια άποψη για το δικό τους λόγο, μπορεί να προωθούν την αφαίρεση τατουάζ και με έναν ωραίο μαρκετίστικο τρόπο να σμπρώχνουν πελάτες να αφαιρέσουν τα τατουάζ τρομοκρατώντας τους. Το ήξερες πως αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη το 1/3 του πληθυσμού ολόκληρης της Ευρώπης στις ηλικίες 18-35 έχει κάποιο τατουάζ πάνω του? Οπότε δεν νομίζεις ότι αν όντως ίσχυε ότι τα τατουάζ προκαλούν καρκίνο, όλοι οι ειδικοί και οι επιστήμονες θα είχαν αυτή τη στιγμή κλείσει κάθε τατουατζίδικο? Δηλαδή, οι γιακούζα που έχουν body suit από τατουάζ πεθαίνουν από καρκίνο? Οπότε στον μύθο του τατουάζ προκαλεί καρκίνο, busted. Λοιπόν, αν έχεις τατουάζ δεν μπορείς να κάνεις μαγνητική. Πάλι θα σε βαρέσω. Προσωπικά έχω κάνει άπειρες μαγνητικές, εντάξει, όχι άπειρες, αλλά πάρα πολλές, σε σημεία μάλιστα που υπάρχει τατουάζ σε εκείνο το
την επιφάνεια. Σε καμία περίπτωση από αυτές δεν έχω αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα. Και σε καμία περίπτωση δεν μου το έχει αναφέρει κανένας από τους γιατρούς, ακτινολόγους που βρίσκονται εκεί πέρα εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο, από ό,τι διαβάζω στη βιβλιογραφία, έχουν αναφερθεί μερικά περιστατικά στα οποία είχε δημιουργηθεί ένας μικρός ερεθισμός. Αυτά τα περιστατικά οφείλω να πω ότι είναι ελάχιστα ανά τον κόσμο. Επίσης, όπως ξέρετε, στις μαγνητικές πάντα συμπληρώνεις ένα ερωτηματολόγιο πριν κάνεις τη μαγνητική εξέταση. Πουθενά σε αυτό το ερωτηματολόγιο δεν υπάρχει γραμμένο αν έχεις τατουάζ ή όχι και σε ποιο σημείο κτλ. Ρωτάνε για βηματοδότες, αν έχεις κάνει κάποια εγχείρηση και. Τα τατουάζ δεν αναφέρονται πουθενά μέσα σε αυτό το ερωτηματολόγιο. Οπότε ως προς αυτό το μύθο, όντως είναι μύθος. Άλλο. Λοιπόν, επειδή δεν είμαι σίγουρος, λέω να κάνω πρώτα ένα ημιμόνιμο τατουάζ. Κοίτα να δεις, δεν ξέρω πώς έχει αρχίσει όλη αυτή η ιστορία με τα ημιμόνιμα τατουάζ. Αλλά θέλω να ξέρεις ότι ο όρος ημιμόνιμο τατουάζ είναι ένας ωραίος μαρκετίστικος όρος, ο οποίος χαρακτηρίζει πρακτικές ή τεχνικές που δεν έχουν καμία σχέση με ένα πραγματικό τατουάζ. Μπορεί μερικοί να τον μπερδεύουν με την χένα, η οποία όμως χένα αποτελείται από εντελώς διαφορετικές χρωστικές ουσίες και αποτυπώνεται πάνω στο δέρμα με μια εντελώς διαφορετική τεχνική από ό,τι είναι τα πραγματικά τατουάζ. Στην Ελλάδα τουλάχιστον, από ό,τι ξέρω, η χένα έχει απαγορευτεί. Και ο λόγος που έχει απαγορευτεί είναι γιατί έχουν παρουσιαστεί πολλές περιπτώσεις από πελάτες με εγκάβματα πάνω στο δέρμα τους, η χρωστική της αλλοιώνεται πάρα πολύ εύκολα και γενικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Οπότε, χένα, Ελλάδα, γιοκ. Ένας άλλος τομέας όμως που χρησιμοποιεί τον όρο ημιμόνιμο τατουάζ είναι τα cosmetic tattoos, δηλαδή φρύδια, eyeliner, χείλια κτλ. Πάλι όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις, οι χρωστικές είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές που χρησιμοποιούνται στα τατουάζ. Και από την άλλη πλευρά όμως δεν μπορείς να κάνεις τατουάζ με αυτές τις χρωστικές περιμένοντας ότι το σχέδιο που θα χτυπήσεις πάνω σου θα εξαφανιστεί σε 5-6 μήνες. Όχι φίλοι μου, δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο το τατουάζ. Το τατουάζ είναι μόνιμο, οπότε ημιμόνιμο τατουάζ δεν υπάρχει. Είναι απλά ένας μύθος. Και στην τελική, αν δεν είσαι σίγουρος για το τατουάζ που θες να κάνεις, μην το κάνεις. Ή δώσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου, δες και άλλα πράγματα, μίλα, συζήτα με κάποιον tattoo artist σε κάποιο καλό tattoo studio και περίμενε, χαλαρά, δεν σε βιάζει κανείς. Αυτά ήταν λοιπόν τα θέματά μας, οι μύθοι και οι πραγματικότητες όσον αφορά τα tattoos και τη σημερινή τρίλεπτη τρίτη. Αν σου άρεσε το περιεχόμενο της σημερινής μας εκπομπής, πάτα ένα like έτσι για να καταλάβουμε ότι ήσουν μέρος της παρέας μας και σήμερα. Και αν είναι πρώτη σου φορά εδώ, μην ξεχάσεις το κόκκινο κουμπί εδώ πέρα πιο κάτω, το οποίο γράφει εγγραφή. Πάτα το με δύναμη και μαζί με το καμπανάκι θα ενημερώνεσαι για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω. Αυτά τα λίγα για σήμερα. Εύχομαι να είστε ξανά εδώ μαζί μας στην επόμενη τριλεπτή τρίτη. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Κάποιος κάνει ανακαίνιση. Τα τατουάζ στον καρπό είναι επικίνδυνα γιατί εκεί έχουμε πολλές φλέβες. Δεν είμαστε βαμπύρ.